Ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία ότι αυτό το σύστημα επιλογής που φέρνει για τις διοικήσεις των φορέων του δημοσίου το χαρακτηρίζει η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η αμεροληψία. Ισχυρίζεται δηλαδή ότι οι πρόεδροι και οι διοικητές των δημοσίων οργανισμών οι οποίοι θα προείστανται στο χώρο τους στην εφαρμογή της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής ότι αυτοί θα επιλέγονται αμερόληπτα, διαφανώς και αξιοκρατικά. Έχει άραγε σημασία αυτό, η διαδικασία δηλαδή επιλογής? Ασφαλώς και έχει. Και δεν την υποτιμούμε, ούτε αδιαφορούμε για αυτήν. Ίσα-ίσα, θεωρούμε όμως ότι πρωταρχική σημασία έχει το ποιαν πολιτική θα κληθούν να υπηρετήσουν όλοι αυτοί οι διοικούντες. Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι η εφαρμογή της σύγχρονης αντιλαϊκής πολιτικής σήμερα από τον κρατικό μηχανισμό απαιτεί και νέες μεθόδους και τα κατάλληλα βέβαια εκείνα πρόσωπα που θα την τρέξουν σε κάθε τομέα του δημοσίου, του κράτους. Αυτό όμως ξέρετε, αυτή την πολιτική δεν την καθιστά αυτομάτως και φιλολαϊκή, όπως αντίστοιχα η ψηφιοποίηση του κράτους, για παράδειγμα, δεν αναιρεί τον ταξικό χαρακτήρα αυτού του κράτους. Αντίθετα, τον ενισχύει. Ορισμένα παραδείγματα αρκούν για του λόγου το αληθές. Ας πάρουμε ένα νοσοκομείο, οποιοδήποτε, μικρό ή μεγάλο. Όταν αυτό λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως επιχείρηση και πουλά την υγεία ως εμπόρευμα στο λαό, είτε με άμεσες πληρωμές, είτε έμεσα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, προκειμένου να αυξήσει τα έσοδά του βέβαια, ώστε αυτό το νοσοκομείο να εξαρτάται όλο και λιγότερο από τον κρατικό προϋπολογισμό, λες και αυτός ο προϋπολογισμός δεν βασίζεται στους φόρους του λαού, τότε πέστε μου, ο διοικητής αυτού του νοσοκομείου, του κάθε νοσοκομείου επιχείρηση, τι ακριβώς θα κάνει? Θα φροντίζει για τη δωρεάν υγεία του λαού ή θα μεριμνά για τα έσοδα του νοσοκομείου του, αντιμετωπίζοντας τους ασθενείς ως πελάτες που αυξάνουν αυτά τα έσοδα και βέβαια μειώνοντας τα έξοδα κόστη του νοσοκομείου αυτού επιχείρησης είτε για το προσωπικό είτε για τις υποδομές του? Η απάντηση βεβαίως είναι γνωστή. Τη ζούμε. Άλλο παράδειγμα. Ο διοικητής του ΟΑΕΔ, τώρα ΔΥΠΑ, θα φροντίζει τα εκατομμύρια αυτού του οργανισμού, τα εκατοντάδες εκατομμύρια που είναι οι κρατήσεις, δηλαδή ο ιδρώτας και το αίμα της εργατικής τάξης, θα φροντίζει ο όποιος διοικητής του να μην υπάρχουν, ας πούμε, οι κόφτες στα επιδόματα ανεργίας και να τα παίρνουν αυτά τα επιδόματα όλοι οι άνεργοι? Ή μήπως θα αγρυπνεί και θα ακονίζει αυτούς τους κόφτες να επιτρέπουν μόνο στο 10% των ανέργων να παίρνουν αυτό το επίδομα και θα μοιράζει αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια σε μεγαλοεπιχειρηματίες, τάχα μου για την ενεργητική αντιμετώπιση ή επιδότηση της εργασίας? Πώς το είπε ο Μπρέχτ στις ιστορίες του κυρίου Κόινερ? Ρώτησαν, λέει, έναν εργάτη στο δικαστήριο αν ήθελε να δώσει τον πολιτικό ή το θρησκευτικό όρκο. Και εκείνος αποκρίθηκε: «Είμαι άνεργος». Αυτό δεν το είπε μονάχα από αφηρημάδα. Με αυτή την απάντηση τους έδωσε να καταλάβουν ότι τέτοιες ερωτήσεις, τέτοιοι διοικητές, συμπληρώνω εγώ, μπορεί να μην έχουν για αυτόν, για τον άνεργο δηλαδή, καμία σημασία. Ας πάμε και στον πολιτισμό. Ο διευθυντής ενός μουσείου, από αυτά ξέρετε εσείς που κάνατε πρόσφατα νομικά πρόσωπα σαν αυτό της Ακρόπολης, θα φροντίζει για την καθολική πρόσβαση σε αυτό το μουσείο του λαού ή θα νοιάζεται για την επιχειρηματική και εμπορική λειτουργία αυτού του μουσείου που διευθύνει και για το πόσα εισιτήρια θα κοπούν ώστε να αυξηθούν τα έσοδά του, γιατί βλέπετε το κράτος δεν του δίνει όσα χρειάζεται? Και βέβαια, τι να σου κάνει και ο καλύτερος διευθυντής να είναι στη διεύθυνση, παραδείγματος χάρη, πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Αττικής με 23 μόνιμους και 15 συμβασιούχους εργαζόμενους όλους και όλους για τις επίγουσες ανάγκες μιας περιφέρειας που συγκεντρώνει πάνω κάτω το μισό πληθυσμό της χώρας? Τι να σου κάνει? Ή το άλλο, σκεφτείτε ένα δασάρχη σε ένα δασαρχείο
όπως αυτό το δασαρχείο του Σουφλίου, ας πούμε, που για 800.000 στρέμματα δάσους, επαναλαμβάνω, για 800.000 στρέμματα δάσους, ανάμεσά τους και αυτό της Δαδιάς, να έχει τέσσερις μονάχα δασοφύλακες, με 200.000 στρέμματα να αναλογούν για φύλαξη για κάθε δασοφύλακα. Μετά από όλα αυτά, αλήθεια για την κυβέρνηση, αυτή είναι σήμερα η προτεραιότητά της στο δημόσιο. Το πώς θα επιλέγονται δηλαδή οι πρόεδροι και οι διοικητές των κρατικών φορέων. Αυτό είναι το άμεσο. Αυτό είναι που λείπει. Δεν σας απασχολούν οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και τις κοινωνικές δομές. Η επιλογή στελεχών είναι που επήγει. Για να δούμε λίγο και τα βασικά κυβερνητικά επιχειρήματα που συνοψίζονται σε τρεις λέξεις, βαριές λέξεις. Διαφάνεια. Πού τη βλέπετε αυτή, όταν δεν δημοσιοποιούνται ούτε καν τα αποτελέσματα του γραπτού διαγωνισμού δεξιοτήτων από τον ΑΣΕΠ. Αμεροληψία. Πού ακριβώς αλήθεια βρίσκεται αυτή. Πάντως, όχι στις καθοριστικές επιτροπές επιλογής στελεχών του Δημοσίου Αναυπουργείου, οι οποίες τελούν υπό τον απόλυτο έλεγχο της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας. Και βέβαια, αξιοκρατία. Πώς όμως ακριβώς εξυπηρετείται αυτή. Με τιμωριοδότηση, αλήθεια, με ποια κριτήρια. Της προσωπικότητας. Θα αξιολογήσετε προσωπικότητα. Με έως 250 μόρια από τα 800 της δομημένης συνέντευξης. Και για να έχουμε και καλό ερώτημα, στην ερώτηση αυτής της δομημένης συνέντευξης, που δεν είναι καθόλου υποθετική ερώτηση, γίνονται αυτές οι ερωτήσεις, θα γίνονται μάλλον, στην ερώτηση για το από πού αντλεί ή πρέπει να αντλεί σε έναν υποψήφιο διοικητή νοσοκομείο, αν το ρωτήσουν σε αυτή τη συνέντευξη για το από πού πρέπει να αντλεί τα έσοδά του ένα νοσοκομείο, ποια θα είναι η σωστή απάντηση. Για σας θα είναι από το λαό. Θα είναι από τους ασθενείς πελάτες. Για το λαό όμως θα είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν υπάρχει λοιπόν μία σωστή απάντηση. Ταξικά προσδιορίζεται το σωστό μιας απάντησης. Ή μήπως με τη γραπτή εξέταση διακρύβωσης δεξιοτήτων, τα οποία σχετίζονται, όπως εσείς γράφετε, ακούστε, με το συλλογισμό. Θα κρίνετε το συλλογισμό δηλαδή και την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης. Και όλα αυτά με το φερετζέ του ΑΣΕΠ, που στο κάτω-κάτω πάντα υπηρετούσε και υπηρετεί την κυρίαρχη κυβερνητική πολιτική και δεν είναι κανένα ουδέτερο όργανο. Αποτελεσματικότητα όμως, αλήθεια, για ποιον? Για τις ανάγκες του λαού? Όχι βέβαια, για τις ανάγκες της κυβερνητικής πολιτικής. Προβλέπεται υποβολή, λέτε, στην αιτιολογική έκθεση σχεδίων δράσης για κάθε φορέα, τα οποία περιλαμβάνουν απολογισμό, προγραμματισμό δράσεων, καινοτομίες, δείκτες, στόχους συγκεκριμένους κτλ., τα οποία θα εγκρίνονται από τον εποπτεύοντα υπουργό. Και βεβαίως συμβόλαια απόδοσης. Νάτος λοιπόν ο ελέφαντας στο δωμάτιο αυτού του νομοσχεδίου, αυτός που καθορίζει την αντιλαϊκότητά του και δεν είναι άλλος από αυτά τα σχέδια δράσης. Αυτή η στοχοθεσία δηλαδή του δημοσίου που σας ενώνει όλους εδώ μέσα, πλην ΚΚΕ, όπως σας ενώνει και η αντιλαϊκή πολιτική αυτού εδώ του αστικού κράτους που το υπηρετείτε είτε από τις θέσεις τις κυβερνητικές είτε από τις θέσεις τις αντιπολιτευτικές. Και έτσι εξηγείται, και απευθύνομαι τώρα στην αντιπολίτευση, γιατί σιωπάει η αντιπολίτευση πλην ΚΚΕ για την αντιλαϊκή ουσία της κρατικής πολιτικής και εξαντλεί την κριτική της αποκλειστικά και μόνο στη διαδικασία επιλογής. Όταν συμπορεύεται βέβαια κάποιος στον ίδιο στρατηγικό δρόμο της πολιτικής που εφαρμόζεται, δεν του μένει και πολύς χώρος να τσακωθεί παρά στα επιμέρους, προσπερνώντας την ουσία. Και η αλήθεια είναι πως τέτοια νομοσχέδια προσφέρονται για τσακωμούς όπως σήμερα. Τελειώνω. Άλλωστε, το ίδιο αντιπολιτευτικό σενάριο το είδαμε και στα αντίστοιχα νομοθετήματα του παρελθόντος, με τους ρόλους να εναλλάσσονται. Αυτό που μένει όμως στο τέλος είναι ότι η εναλλαγή των αστικών κομμάτων στην κυβέρνηση εξασφαλίζει τη συνέχεια αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και αυτό είναι και το πραγματικό νόημα της λεγόμενης συνέχειας του κράτους. Ευχαριστώ.